Πάρα πολύ σημαντικό και γίνονται και ερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Δουβίτσα, επιστρέψαμε και πάλι για το τελευταίο έτσι σύντομο μέρος. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε μέχρι στιγμής. Δεν κουράζομαι, κύριε Πνιέκ. Χαιρόμαστε γιατί ξέρετε, υπάρχουν έτσι σημαντικά ζητήματα και είχαμε καιρό να τα πούμε. Ελπίζω στις επόμενες συναντήσεις μας θα έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα και θα έχουμε ενημέρωση πιο σύντομη. Λοιπόν, πάμε λίγο μια που ανέφερα τους σεισμούς. Γίνονται ερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πείτε μας λίγο, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρηματοδοτήσεις από τους σεισμούς, κύριε Δουβίτσα? Είπατε κάποια έργα τα οποία θα τρέξουν και μάλιστα από όλο το ποσό πώς έχουν εκταμιευτεί. Θέλετε να μας δώσετε ένα πλάνο και να μας πείτε τι γίνεται και με αυτά τα έργα? Κύριε Κουνιάκη, υπήρχε κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα αυτά από τους σεισμούς μέχρι και τις 36, αν θυμάμαι καλά, που αυτά έχουν προκηρυχθεί τα έργα, οπότε τα γλιτώσαμε όλα. Μάλιστα. Όλα τα χρήματα. Θα πρέπει εδώ όμως να επισημάνουμε και για να γνωρίζει ο κόσμος ότι από το 2018 που επί θητείας του κυρίου Γαλιατάτου και του κυρίου Χαλκιάς στη Λευκάδα αυτά τα χρήματα μπήκαν στο λογαριασμό του σεισμού, δεν έγινε, αν εξαιρέσετε κάποια υποέργα, υπήρχαν κάποια έργα που λιμνάζαν, με αποτέλεσμα, εάν δεν τα κάναμε μέχρι και 36, αν δεν τις πασιμπιοποιούσαμε ή αν δεν τα βγάζαμε στους διαγωνισμούς τα συγκεκριμένα, θα τα χάναμε. Και αυτά τα έργα θα πρέπει να τα πούμε για να γνωρίζει και ο κόσμος. Είναι σε συμβασιοποίηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ένα έργο που έχουμε βγάλει στη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά επισκευές από καταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λιγιάς από το σεισμό 1.174.724 ευρώ και 17 λεπτά. Κρατήστε τα νούμερα γιατί δεν είναι τυχαία. Ναι. Γιατί αν χάναμε δεν θα τα ξαναβρίσκαμε. Έτσι εννοείται. Πού θα βρούμε το 1.000.000 με αυτό και τα λιμάνια? Λοιπόν, αποκατάσταση και αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου οικισμού τη Καλάδων έως Άγιο Κινκίτα, πάλι για το σεισμό 1.545, που και αυτό είναι στη συμβασιοποίηση, δηλαδή περιμένουμε τον ανάδοχο που έχει πάρει το έργο να υπογράψει. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή που βγαίνει προς δημοπράτηση τα εξής υποέργα: εκβραξισμοί προστασία πρανών, βραχοπαγίδες, το επαρχιακό δίκτυο της ΠΕΠΣΟ Λευκάδα, 520.000, το οποίο βγαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία 4/10/24, δηλαδή σε ένα μήνα. Περιέωση αποκατάσταση τεσσάρων εκκλησιών, έχει συζητηθεί πολλά σε αυτό το συγκεκριμένο. Ανακατασκευή του Ιερού Ναού Αγίου Παρασκευή Αθανίου, Κομλιό, Δράγανο, Αθάνι, είναι οι εκκλησίες περιβόητες που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο Περιφερειακό, το οποίο είναι προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ, του οποίου και αυτό δίνει σε διαγωνιστική διαδικασία 19/10/24, δηλαδή και αυτό σε 1,5 μήνα. Και επισκευές λόγω σεισμού στο κταίο εδώ το δικό μας, 168.000, του δίνει σε διαγωνισμό του κτίζω 10/24. Αυτό μας κάνει ένα σύνολο γύρω στα 4 εκατομμύρια και, τα οποία ήταν υπόλοιπα και τα οποία αν τα χάναμε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ξαναβρίσκαμε. Αυτά έχουν τωθεί τα έργα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκφραση, και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά και όλα θα υλοποιηθούν. Έχει καταληκτική ημερομηνία 12 μήνες από την υπογραφή, οπότε μέχρι στο 25 θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτά. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Πολύ ωραία. Σημαντικό τουλάχιστον που δεν χάνουμε αυτά τα έργα, παρόλο που συζητάμε τώρα για πόσα χρόνια από το σεισμό, αλλά έτσι είναι η λειτουργία του δημοσίου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα μπορούσα να πω ότι εάν δεν υπήρχε η πίεση του Υπουργείου, δεν ξέρω αν θα τα σώζαμε τα έργα. Υπήρξε μια πίεση από το Υπουργείο που είπε, κύριε, ή τα υλοποιείτε ή τα χάνετε. Μάλιστα. Οπότε όλοι τρέχανε πανικόβλητα για να προλάβουν τα έργα. Καταλαβαίνω. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο ήρθατε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Κτενά. Είναι η μελέτη κόμβων στον Περιφερειακό του Νηδρίου. Νομίζω πως είχε προηγηθεί μία επερώτηση από τη Λαϊκή Συσπήρωση, από την κυρία Μπαλού, για αυτό. Και θέλω λίγο να μου μιλήσετε γι' αυτό, γιατί υπήρξε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Κτενά, έτσι δεν είναι, ότι θα ακυρωθεί το έργο της ανάπλασης. Το λέω λάθος. Αναφέρομαι σε άλλο πράγμα τώρα, κύριε Δουβίτσα, και εγώ μπορώ να έχω μπερδευτεί. Κύριε Κουνιάκη, στο προηγούμενο, όχι στο προηγούμενο αυτό, το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, η κυρία Παλού είχε κάνει μια επερώτηση. Ναι. Βάσει κάποιων στοιχείων που είναι κάποιοι προβληματισμοί τη περιοχή, ότι γιατί δημιουργείτε κόμβους, δεν κάνετε δηλαδή τεχνολογία roundabout, δηλαδή στρογγυλούς κόμβους, και κάνετε κόμβους που είναι σε στήλε βάκνη, σε στήλε αυτή την παλιά τεχνολογία. Mm-hmm. Θα πρέπει να πω ότι εκείνο τον καιρό είχα πει ότι έχω κάποιες μελέτες και τις έχω τις μελέτες από κάποιους μηχανικούς, οι οποίοι λένε ότι μπορεί να γίνει ο κόμβος. Στρογγυλός, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό γιατί είχε γίνει? Γιατί υπήρχε ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου δρόμου, δηλαδή η φάση της ανάπλασης του πεζόδρομου, εκεί που γίνεται το πεζόδρομο στον Ιδρύ, ήταν σχεδιασμός του 2012 χωρίς επικυρωπή. Ναι. Δεν σκέφτηκε κάποιος, αφού υπήρχαν οι κόμβοι και είναι σε αυτό το στυλ, μήπως πρέπει να κάνουμε τους καινούριους κόμβους, τους στρογγυλούς που είναι πιο ασφαλείς, να μην έχουμε πρόβλημα. Δεν το έκανε κανένας.
Αποτέλεσμα, για να μην χάσω τις ημερομηνίες το συγκεκριμένο έργο με τους παλιούς κόμβους. Εγώ, κύριε Κουνιάκη, όμως, δεν θα άφηνα αυτό το έργο. Δηλαδή, δεν έχει λογική το να δημιουργήσει, να κάνει ένα έργο το οποίο θα πρέπει μετέπειτα να το αλλάξει. Δηλαδή, θα αφήσω ένα έργο να τελειώσει με λανθασμένους κόμβους και μετά θα πρέπει να κάνω στρογγυλούς. Εδώ είναι και η κατασπατάλη δημοσίου χρήματος που θυμάστε ότι κατηγορήθηκα για το 25.000 τη μελέτη που πάω να βάλω για τους κόμβους αυτούς μέσα. Που είπε ο κύριος Τενάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω δηλαδή ότι αφού δεσμεύτηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο την επερώτηση της κυρίας Μπαλού ότι εγώ θα κάνω τα πάντα για να είμαι σίγουρος 100% ότι μπορεί να υλοποιηθεί η κόμβη, βρήκαμε ένα μελετητή ο οποίος μας είπε ότι ναι, μπορεί να γίνει η κόμβη και έβαλα ένα ποσό μέσα 25.000 ευρώ, δηλαδή 20 ΦΠΑ. Για να μπορέσω να κάνω τις οριστικές μελέτες για τους κόμβους αυτούς. Σας θεωρώ έθεσε... ότι στην εποχή που ζούμε θα πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά και όχι να μένουμε πίσω. Σε αυτό που σας έθεσε ο κύριος Κτενάς είπε όμως αν η συγκεκριμένη μελέτη έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη και θα θέσετε σε κίνδυνο τη δεύτερη φάση ανάπλασης που βρήκατε. Γιατί μιλάμε για διαφορετική μελέτη και ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την προϋπάρχουσα. Αυτό είπε στο Περιφερειακό. Κύριε Κουνιάκη, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Εγώ εδώ πέρα τώρα είμαι αντιπεριφερειάρη. Για να κάνω κάτι, μιλάω πάντα με την υπηρεσία μου. Δεν μιλάω μόνος. Ξαναλέμε, δεν είμαι μηχανικός, οπότε έχω άποψη, αλλά δεν μπορεί να είμαι ο ειδικός. Η υπηρεσία μου λέει κάτω το εξής. Συνεχίζεται η μελέτη ως έχει. Όταν πιάσουμε στο θέμα των κόμβων, τότε εκεί θα το δούμε. Μπορεί αυτή η μελέτη να μας πει ότι δεν μπορεί να έχει δική κόμβη στο κυλί, γιατί έχει πρόβλημα ασφάλειας, ξέρω εγώ, ή ότι είναι μικρός ο χώρος. Δεν θα πρέπει να την κάνουμε για να δούμε αν παίρνει τη μελέτη. Όταν και εφόσον μας πούνε οι μηχανικοί ότι γίνεται, τότε θα γίνει τροποποίηση της συγκεκριμένης, των συγκεκριμένων κόμβων που είναι αυτή τη στιγμή και θα γίνουν καινούριες τεχνολογίες σε roundabout. Αν πάτε, κύριε Κουνιάκη, αυτή τη στιγμή από την Πρέβεζα στα Γιάννενα, θα χαρείτε να πηγαίνετε. Ναι. Έχουν γίνει κόμβοι παντού, έτσι. Το είδατε και μοναχή σας. Αυτό το πράγμα. Έτσι θα γίνει, έτσι πρέπει να γίνει όλη η Λευκάδα. Και μέσα στο πλάνο το δικό μου, όσο καιρό θα είμαι ακόμα εδώ, είναι το να δημιουργηθούν κόμβοι roundabout παντού στη Λευκάδα. Είτε αυτό λέγεται Καριά, είτε λέγεται Καλλιγόνη, μην το συζητήσουμε αυτό όμως, γιατί όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει με ένα δελτίο τύπου το Δεκέμβριο του 2023 και προσέξτε μην περάσετε από εκεί και σκοντάψετε, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Μάλιστα. Αυτό θα υλοποιηθεί τώρα. Θέλω να σας πω ότι όλη η Λευκάδα θα γίνει έτσι. Το πλάνο είναι αυτό. Ωραία, ωραία. Έτσι, όσον αφορά το συγκεκριμένο, θα πάρω τις μελέτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, μελετή θέλει γύρω στα 1,5 μήνα. Και από εκεί και πέρα, ούτε το έργο πρόκειται να χαθεί, ούτε τίποτα. Θα γίνουν κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κόμβη. Δεν αλλοιώνει το έργο, αλλοιώνει το τέλος του έργου. Και νομίζω και εσείς που περνάτε από αυτό το σημείο, τι πιο καλό να υπάρχει ένα στρογγυλός κόμβος. Οτιδήποτε είναι για την ασφάλεια είναι θεμητό. Μα εννοείται. Δεν υπάρχει πιο ασφαλές κόμβος από το roundabout σύστημα. Απλά το διευκρινίζω γιατί ήρθε η επιχειρηματολογία και του κύριου Κτενά πάνω σε αυτό που σας επέριψε έτσι. Ευθύνες ότι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο το έργο, γι' αυτό το ρωτάμε. Κύριε Δουβίτσα, τρέχοντας στη συζήτηση, έχω πάρα πολλά ερωτήματα από ακροατές εδώ. Κάποιοι είναι ικανοποιημένοι για τις απαντήσεις που έχετε δώσει, γιατί υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σε διάφορα ζητήματα που δεν γνώριζαν. Θέλω όμως να σας πω ότι πάντα μου έρχεται μια ερώτηση εδώ που θα σας την έχουν κάνει. Υπάρχει μια ερώτηση από την Επιτροπή Κατοίκων Απόλπαινας. Και είναι πολύ μεγάλη η ερώτηση, θα τη συνοψίσω, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται τους ελέγχους που έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχετε, γιατί δεν συνεργάζεται με το Δήμο Λευκάδας, όπως αναφέρει και η απόφαση, δεν απατάτε στο εξώδικο. Ξέρετε το πλαίσιο των διεκδικήσεων. Αυτοί οι κάτοικοι εκεί τώρα, κύριε Δουβίτσα, νιώθω ότι δεν τους ακούει κανείς. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Κουνιάκη, εγώ όπως γνωρίζετε μένω στην Απόλπαινα, ναι. Σε αυτή την περιοχή. Ναι. Περνάω κάθε μέρα από εκεί, τουλάχιστον 6-7 φορές τη μέρα περνάω πάνω κάτω από το συγκεκριμένο δρόμο. Γνωρίζω το πρόβλημα. Γνωρίζω ότι υπάρχει η ταχύτητα, γνωρίζω όλα αυτά για το θέμα ασφάλειας του δρόμου. Ναι. Αυτό το θέμα που έχετε πει όμως από τη συγκεκριμένη επιτροπή δεν είμαι αρνητικός, ούτε θέλω να πάρω θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είμαι τεχνικός, ξαναλέω. Υπάρχει μια επιτροπή, αυτό είναι το θέμα, το πλυντήριο λιπαντήριο. Ναι. Είναι αυτό το θέμα που έχει τεθεί όλο αυτό το διάστημα από προηγούμενη περιφερειακή. Σωστά. Έχει 3-4 χρόνια που τεθεί. Σωστά. Λοιπόν, έχει πάρει μια απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είπε να γίνει επανέλεγχος στο συγκεκριμένη επιχείρηση. Έχουν κάνει έλεγχο, τώρα ήταν να πάνε πάλι μέχρι 30 του μήνα, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή με μηχανικούς.
που θα πηγαίνουν να κάνουν έλεγχο. Δεν έχω εικόνα αν έχουν πάει ακόμα. Πραγματικά, γιατί ήταν τώρα το πρόβλημα τη γέφυρα, οπότε δεν παρακολούθησα να δω τι έγινε μέχρι 30 του μήνα. Μπορώ να το δω αύριο όμως και να ενημερώσω του πάντε. Εγώ δεν είμαι αρνητικό στο να γίνει το έλεγχο. Προσπαθήστε να καταλάβετε όμως και εσείς ότι δεν είναι όλες αυτές οι διαδικασίες εύκολες. Δηλαδή, εμπλέκεται και ο Δήμος να πάει να ελέγξει, πάνε, τα βρίσκουν όλα καλά, σου λέει πήγαμε και δεν δούλευε η επιχείρηση. Εγώ δεν μπορώ να. Δεν έχω τη δυνατότητα να κλείσω μια επιχείρηση αν είναι νόμιμη. Αν δεν είναι νόμιμη, έτσι. Είμαι και εγώ μαζί του να κλείσει. Άμα είναι νόμιμη όμως, δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα. Το έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου, να ξέρετε ότι με καίει και εμένα, γιατί ξαναλέω ότι μένω εκεί. Θα το χειριστώ με τον καλύτερο τρόπο. Αν αυτό χρειάζεται να μπει σαμάρια, αν αυτό χρειάζεται να μπουν οι πινακίδες που να γράφουν ταχύτητα για να κόβουν τουλάχιστον τους ξένους. Γιατί βέβαια και εμείς οι Έλληνες φεύγουμε λίγο ταχύτητα, αλλά τουλάχιστον να μαζέψουμε όσο μπορούμε από το θέμα της ταχύτητας. Όσον αφορά το θέμα του πλυντήριο λιπαντήριο και τα απέναντι των βενζινάδων και όλα αυτά, δεν είμαι εγώ αρμόδιος το εξετάσεις. Είναι οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες θα κάνουν τη δουλειά τους και νομίζω ότι θα γίνουν τον καλύτερο τρόπο, τουλάχιστον από πλευρά της περιφέρειας. Δεν θα πω την άποψή μου για το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος. Έτσι. Αυτό που με αφορά, έτσι θα λειτουργήσουμε. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Να σας πω και κάτι. Όσες φορές ήρθαν οι κάτοικοι, τους δέχτηκα. Δεν ήταν πρόβλημα να το συζητήσω. Μεταξύ μας με τους όμως το λεπτά δεν είμαι. Δηλαδή δεν έχω αντίρρηση αυτό, ούτε άλλη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, απλά έχει συζητηθεί πολλές φορές. Έχω μιλήσει και με μέλη της Επιτροπής Κατοίκων, όπου ζητάνε, νιώθω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών πολλές φορές. Ξέρετε πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν μια περιουσία, ζουν, νιώθουν ότι ίσως δεν ξέρω, υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής τους. Απλά έχουν περάσει και 3 χρόνια. Τέλος πάντων, δώσατε μια απάντηση. Αν υποβαθμιζόταν η ζωή τους, κύριε Κουνιάκη, θα έπρεπε να μην δοθεί χρήση γη από την αρχή και να μην γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις. Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία τους και τον προβληματισμό τους, αλλά αυτό ξεκινάει από αλλού που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Το έχω εξηγήσει πολλάκι και νομίζω ότι το καταλάβουν και όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επειδή πρέπει να συνοψίσουμε. Κύριε Δουβίτσα, ναι, θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι των συνεργασιών, που είναι το ζητούμενο στο να τρέχουν με αγαστή αρμονία πολλές φορές και τα έργα και όλες οι δράσεις. Γιατί πολλές φορές η περιφέρεια κάνει προγραμματικές συμφωνίες με το Δήμο. Είναι κλειδί, πιστεύετε, και υπάρχει αυτό το πλαίσιο καλής συνεργασίας? Γιατί πολλές φορές λέμε εμείς ότι μπορεί να μην υπάρχει μια καλή συνεννόηση, παράδειγμα, του βουλευτή με το Δήμαρχο. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς και πώς το βλέπετε, πώς το ζείτε? Γιατί νομίζω ότι μόνος του ο κάθε αυτοδιοικητικός δεν μπορεί να πράξει. Χρειάζεται πολλές φορές όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε. Κύριε Κουνιάκη, ξέρετε ότι έχω πάρα πολλά χρόνια στα κοινά. Πάρα πολλά όμως. Λοιπόν, και αν θα δείτε και θα ανατρέξετε σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, θα δείτε ότι το πρώτο πράγμα που λέω είναι η συνεργασία μεταξύ των φορέων. Δεν λύνεται διαφορετικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε ουσιαστικά στις πρώτες θέσεις, εγώ ο Δήμαρχος και ο βουλευτής. Ο Περιφερειάρχης, όταν τελείωσαν οι εκλογές, είπε: Κύριοι, οι εκλογές τελείωσαν. Εδώ πάμε για συνεργασία. Δεν θα δούμε αν μας στήριξε ο κύριος Βερτίνης, αν μας στήριξε ο κύριος Καβαδάς. Αυτό ήταν εντολή άνωθεν από τον κύριο Περιφερειάρχη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αφού οι εκλογές τελείωσαν, είμαστε μία ομάδα. Εγώ, αν θυμάστε καλά, την πρώτη συνάντηση που έγινε με τους πρόεδρους των κοινοτήτων, πήγα δημόσια και είπα: Ότι κύριοι, οι εκλογές τελείωσαν. Εδώ είμαστε μία ομάδα και συνεργαζόμαστε. Πράγμα, κύριε Κουνιάκη, θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι δεν το είχατε δει το προηγούμενο διάστημα, ούτε τις προηγούμενες περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Υπήρχε μια κόντρα γενικά, ο ένας δεν συνεργαζόταν με τον άλλον και ο άλλος με τον άλλον. Εγώ, για να το κλείσουμε, έχω καθημερινή συνεργασία τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με τον βουλευτή. Μάλιστα. Καθημερινή όμως. Και θα σας λέω καθημερινή, καθημερινή. Πολύ ο Δήμαρχος είμαι ή εγώ στο γραφείο του Δήμαρχου ή ο Δήμαρχος στο γραφείο του δικό μου. Εξάλλου δίνεται και το παρόν και στα δημοτικά συμβούλια σε όλα. Νομίζω ότι σας μνημονεύει ο. Και δεν νομίζω να είχαν πάει και το προηγούμενο διάστημα ποτέ. Θα συμφωνήσω. Εγώ δεν λείπω από κανένα δημοτικό συμβούλιο και μάλιστα θέλω να είμαι ενημερωμένο για τα προβλήματα του Δήμου, ανεξάρτητα αν τα προβλήματα είναι του Δήμου τη περιφέρεια. Να ξέρετε ότι επειδή έχω και συνεργασία και με του προέδρου των κοινοτήτων. Έχω δώσει εντολή και στις υπηρεσίες μου, αλλά και είναι σύμφωνοι και ο Δήμαρχος για το ίδιο θέμα. Mm-hmm. Δεν διαχωρίζουμε αν κάτι είναι του Δήμου ή της περιφέρειας. Εμπλεκόμαστε παντού. Δηλαδή, εγώ που κατηγορήθηκα, έστειλα το μηχάνημα το δικό μας και καθάρισε, αν θυμάστε καλά, τα ογκώδη. Ναι, ναι. Έτσι, 10 μέρες δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Η Λευκάδα είναι ένα. Ο προορισμός είναι ένα. Και τι προορισμό έχουμε? Το καλό της Λευκάδας. Αν μπούμε στη διαδικασία, τι είναι δικό μου, τι είναι δικό σου, το χάσαμε. Οπότε, εμείς θα πάμε έτσι.
και όποιος θέλει ακολουθάει. Τελευταίο ερώτημα. Είπατε εσείς βεβαίως ότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης έχει δώσει αυτή την εντολή, οι εκλογές τέλειωσαν. Μένω λίγο σε αυτό και είναι το τελευταίο μου ερώτημα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί, επειδή η παράταξη της κυρίας Κράτσα πήρε ένα πολύ δυνατό ποσοστό στην Λευκάδα και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, εύλογα μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί ο περιφερειάρχης να σκέφτεται ότι κοιτάξτε να δείτε, εμένα δεν με στηρίξατε στις εκλογές. Βέβαια, απαντήσατε σε αυτό. Και για ποιο λόγο να τρέξω ίσως κάποια πράγματα με τον ίδιο ζήλο από το να τρέξω από μια άλλη, από ένα άλλο νησί που μου έδωσε και την πρωτιά. Το λέω γιατί ξέρετε ότι αυτή η λογική υπήρχε στο παρελθόν. Στο παρελθόν υπήρχε αυτή η λογική, συμφωνώ μαζί σας, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η περιφερειακή αρχή είναι του κυρίου Τρεπεκλή. Ο κύριος Τρεπεκλής δεν μπορεί να κάνει διαχωρισμό αν η Ζάκη το πήρε 70%, αν η Κέρκυρα πήρε 70% και αν στη Λευκάδα πήρε 30%, ξέρω εγώ ένα νούμερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περιφερειάρχης ο κύριος Τρεπεκλής. Τι θα κάνει δηλαδή ο κύριος Τρεπεκλής? Θα πει ότι εγώ δεν στηρίζω τη Λευκάδα? Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τι θα κάνει? Μάλιστα. Θα κρεμάσει δηλαδή τον αντιπεριφερειάρχη, όποιο και να είναι? Ο κύριος Τρεπεκλής, να ξέρετε, και το λέω, και το λέω δημόσια, είμαστε σε επικοινωνία όλη μέρα, κάθε μέρα και το Σαββατοκύριακο. Οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί και ειδικά τώρα με τη γέφυρα, να ξέρετε, ο κύριος Τρεπεκλής είναι αγώνα. Αγώνα και στα Υπουργεία και με τους Υπουργούς και με τον κύριο Κίκα, όπως καταλαβαίνετε, που είναι Υπουργός Ναυτιλίας και έχει άμεση σχέση, όπως είναι και βουλευτής Κέρκυρα. Δηλαδή προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Βγάζω το μυαλό σας, κύριε Κουνιάκη. Να ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Βεργίνης δεν στήριξε τον κύριο Τρεπεκλή στις εκλογές. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο κύριος Τρεπεκλής όμως όταν ήρθε στη Λευκάδα ήταν να δει τον κύριο Βεργή. Ούτε καν εμένα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά. Ξεχάστε τα, βγάλτε τα και καλό θα ήταν να μην δημιουργούνται τέτοιες εντυπώσεις, γιατί δεν είναι αληθινές. Ωραία, αυτή λοιπόν. Είναι η πραγματικότητα. Το κρατάμε και το σημειώνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε τουλάχιστον αυτά τα οποία μας απασχολούν. Δώσατε τις απαντήσεις, κύριε Δουβίτσα, και καλό είναι αυτό, νομίζω, πολύ χρήσιμο. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον διαδικτυακά που μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία εδώ, το σερβερ είναι σχεδόν γεμάτος, που σημαίνει ότι υπάρχει μερίδα κόσμου που θέλει να ακούει επίσημη ενημέρωση και πληροφόρηση για διάφορα ζητήματα. Γιατί ξέρετε, μετά δημιουργείται αυτό το καφενείο, μου είπε σούπα. Τώρα από εκεί και πέρα δώσατε τις απαντήσεις σας, θα κρυθείτε και εσείς. Περιμένουμε να έχουμε και μια αντίδραση και από την αντιπολίτευση να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις, να έχουμε έτσι όλη την εικόνα εδώ. Θέλω, αν δεν έχετε Κουνιάκη, να πω. Εγώ θέλω όποιος θα δώσει απαντήσεις να τα δώσει με στοιχεία. Ναι. Εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία και με γραπτά που τα έχω μπροστά μου και τα κοιτάζω. Θέλω απλά να σας πω ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Και με τον αφορμή που χθες στην Πυρκαγιά, όπως είδατε, σας είπα ότι εγώ είμαι ανοιχτός ανά πάσα στιγμή. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ αυτό που δεν θέλω, θέλω να το λάβετε καλά υπόψη σας, δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος επιπαντός επιστητού. Σωστά. Δηλαδή, δεν μπορώ να επεμβαίνω στα πάντα σε αυτά τα θέματα. Ό,τι αφορά το Δήμο, θα σας απαντάει ο Δήμος. Ό,τι αφορά την περιφέρεια όμως, κύριε Κουνιάκη, όλο το 24ωρο το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό. Πάρτε εμένα να σας απαντήσω όσο θέλετε. Ωραία. Και οποτεδήποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνέντευξη να αφορά θέματα της περιφέρειας. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουβίτσα. Καλό βράδυ να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, on demand στο κανάλι μας στο YouTube θα είναι η συνέντευξη του κύριου Δουβίτσα, επειδή με ρωτάτε, σε λίγα λεπτά και βεβαίως αύριο ολοκληρωμένα μέσα από το lefkada.gr.